Σαν κεραυνός έπεσε η είδηση στο χωριό στο οποίο διαμένει η οικογένεια του 13χρονου κοριτσιού, το οποίο κατήγγειλε συστηματική σεξουαλική κακοποίηση από τον πατριό της. Εγώ δεν ξέρω ούτε το κοριτσάκι, ούτε το γνωρίζω, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω. Το σχολείο σας πάντως το ξέρει. Ναι. Έτσι. Καλό παιδί είναι, καλός άνθρωπος, κοιτάζει την οικογένειά του. Έπεσε από τα σύννεφα. Ο 46χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος συνελήφθη και οδηγήθηκε με χειροπέδες στον εισαγγελέα λίγο μετά την κατάθεση του ανήλικου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας διαδικασίας με, αν θέλετε, το διασυρμό άδικο ενός πολίτη. Ναι, άμα είναι σαν... πάμε καλά. Η μαθήτρια φέρεται να εξομολογήθηκε σε καθηγήτριά της ότι ο 46χρονος πατριός της ικανοποιούσε τις ορέξεις του πάνω της όσο η μητέρα της απουσίαζε από το σπίτι. Κάτι που εξελισσόταν τα δύο τελευταία χρόνια. Μάλιστα, όπως είπε στους αστυνομικούς, αυτό έγινε ακόμη και την ημέρα που η μητέρα της επέστρεφε από το μαιευτήριο, καθώς πρόσφατα απέκτησε και δεύτερο παιδί με τον κατηγορούμενο. Κάτι που ωστόσο η μητέρα της 13χρονης αρνείται κατηγορηματικά και τάσεται στο πλευρό του 46χρονου. Από το αποδεικτικό υλικό, το οποίο τουλάχιστον και από τις πληροφορίες που εγώ ίδιος έχω συλλέξει από το οικογενειακό περιβάλλον, το συγκεκριμένο παιδάκι, στο οποίο ξαναλέω σεβόμαστε απόλυτα, και θα πρέπει όλοι να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων, το συγκεκριμένο παιδί και αυτό το πιστοποιεί με απόλυτο τρόπο η ίδια του η μητέρα, πάρα πολλές φορές στο παρελθόν έχει, αν θέλετε, ψευδολογήσει πάνω σε ουσιώδη ζητήματα, έχοντας δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στο κοινωνικό περιβάλλον. Αυτά θα τεθούν υπόψη και των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών προκειμένου να αναδειχθεί η ουσιαστική αλήθεια. Οι συγχωριανοί του δηλώνουν ευνηδιασμένοι, ενώ ο συνηγορός του κάνει λόγο για ανυπόστατες καταγγελίες. Έχουμε ακούσει, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Το γεγονός λοιπόν ότι η ίδια η μητέρα βρίσκεται στο πλευρό του κατηγορουμένου αποτελεί αδιάψευστη απόδειξη της αθότητός του, κατά την άποψή μου. Μετά από πολύωρη εξέταση της δικογραφίας, ωστόσο, ο εισαγγελέας ασκήσε δίωξη σε βάρος του για βιασμό και κατάχρηση σε ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη. Ο συνηγορός του, μεταφέροντας την κατηγορηματική του άρνηση, ζήτησε την ψυχιατρική αξιολόγηση του 13χρονου κοριτσιού. Ενδεχομένως, και αυτό σας το λέω, έχω πληροφόρηση από την ίδια του τη μητέρα, πάσχει από κάποια μείζωνα ψυχοπαθολογία, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, μειώνει σε καταγητικό βαθμό την αξιοπιστία του. Και βεβαίως, εφόσον συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να φροντίσουμε και το ίδιο το κοριτσάκι, ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά. Ο 46χρονος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη.